Καλησπέρα, γαβουλάκια. Βγήκα από κάτω αυτή τη φορά, Ρέινα. Ναι. Λοιπόν, που λέτε, είμαστε στα μισά της μετακόμισης, οπότε αυτό πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία βίντεο που θα γυρίσω σε αυτό εδώ πέρα το setup. Οπότε ας θυμηθούμε όλοι μαζί τις καλύτερες στιγμές τις οποίες πέρασα. Όχι! Ναι! Μου έρχεται καμία στο μυαλό. Νομίζετε πως ξέρετε τι κάνω εγώ στο ίντερνετ μόνο και μόνο επειδή μπορείτε να δείτε εσείς τα βίντεο? Λοιπόν, και εγώ μπορώ να ξέρω τι κάνετε εσείς στο ίντερνετ και τι βίντεο βλέπετε με αυτό το απλό μικρό τρίκ. Ήρθε η ώρα να χακάρω το YouTube account σας! Πηγαίνεις subscribers άμα είσαι YouTuber και μπορείς να επιλέξεις έναν από τους subscribers σου για να δεις τι ακριβώς βλέπει. Πάμε να δούμε μαζί. Α, το μοχθηρό φουντούνι. Για να δούμε τι είδους κανάλια βλέπει. Α, γυναίκες YouTubers, τον Brad Mondo επίσης, που τον αγαπάω πάρα πολύ. Η Ρέινα μου τον γνώρισε για την ακρίβεια. Είναι ένας τύπος ο οποίος κάθεται και μιλάει για βαμμένα μαλλιά από άλλες κοπέλες. Κάνει react σε βαμμένα μαλλιά. Σαν χαμηλές τάσεις, μάλινες τάσεις. Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ωραίο στο τίτλο εκπομπής για το χειμώνα. Πρέπει να κάθομαι και να σχολιάσω beauty vloggers που μιλάνε για τα μαλλιά. Μάλινες τάσεις. Μπορεί να γίνει και κούπα. Είναι απίστευτο. Χαμηλές τάσεις. Κούπα. Merch. Μόνο 9,99. Οι μόνοι άντρες YouTuber εδώ πέρα είμαστε. Από Ελλάδα τουλάχιστον, εγώ και ο Γιάννης. Ενδιαφέρον, υποθέτω πως είναι επειδή έχουμε και οι δύο μία τόσο σεξι φωνή. Βλάκας 89. Οκ, Βλάκα 89. Το όνομά του παιδιού. Απλά θα να ρίξω μια ματιά στα βίντεο, μην το πάρει στραβά αυτό. Face reveal. Α. Κοίτα και πάλι, είναι καλύτερο από το face reveal του Whisper. Τώρα βγάζω full αυτισμό, ξέρω εγώ. Μαριλένα και Ανδρέας. Φαίνεται λες και είναι shared account από ένα ζευγάρι. Μαριλένα και Ανδρέας. Περίμενε, αυτή είναι εικόνα. Αυτή είναι εικόνα του γάμου τους. Oh my god, that is the cutest thing ever. Μαριλένα και Ανδρέα, σας εύχομαι τα καλύτερα. Οκ. Να ευτυχίσετε, να ζήσετε. Και έχουν κάνει και σε μένα sub, οπότε εύχομαι ακόμα καλύτερα από ότι θα εύχομαι υπό άλλες συνθήκες. Αυτό είναι τόσο cute. Είμαι το μόνο ελληνικό κανάλι που έχει να κάνει σχέση με σχολιασμούς το οποίο έχουν κάνει sub. Ναι, έχουν σε μένα και στον Γιάννη Πλούταρχο και στον Κωνσταντίνο Κουφό. Α, ναι, τώρα θυμήθηκα. Το συμπαθώ τον Κουφό. Δεν μιλάει πολύ. Η Σοφία Κακύρη. Για να δούμε τι βλέπει η Σοφία Κακύρη. Οπότε αυτή με βρήκε από τον Κλέο. Από ό,τι βλέπω έχει κάνει like σε κάποια βιντεάκια τα οποία τα έχω δει και εγώ έχω μιλήσει για αυτά πρόσφατα. Ακούει η Μέλανη Μαρτίνες. Άλλη Ρέινα μας έτυχε από εδώ. Να σου πω κάτι. Μήπως τελικά είμαι δράμα κανάλι και δεν το έχω καταλάβει. Υπάρχουν πολλές κοπέλες οι οποίες έχουν κάνει sub σε εμένα και σε άλλα κανάλια άσχετα ή κανάλια που έχουν να κάνουν σχέση με δράμα. Είμαι drama king. Ναι. Έτσι το δέχομαι. Και ο Χρήστος Παπ, ποιος έχει την πιο χαριτωμένη φωτογραφία που υπάρχει. Και παίζει Fallout, Fallout 3 walkthrough. Με διάφορα φάρμακα. Ή να επισκεφτείς κάποιο γιατρό. Hey, να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει. Bloody Rabbit, για να δούμε εσύ τι πράγματα βλέπεις. Τι περίεργα πράγματα βλέπεις. ASMR κανάλι και μετά Jack Lope, okay. Καταλαβαίνω πλήρως την επιλογή σου. Ποτέ εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν είχε πάει έτσι μακριά, ρε παιδί μου, το ASMR. Ου! Ξέρεις ποια βρήκα! Λοιπόν, μέσα στα προτινόμενα κανάλια από την τύπησα που έχω βρει τώρα εδώ πέρα που έχω κλικάρει, βγήκε η Choose Vicky. Η οποία δεν ήξερα ότι έχει κανάλι. Και έχει κανάλι ASMR! Ναι! Τσους Βίκη, τη συμπαθώ πάρα πολύ. Κάνει ASMR, δεν ήξερα πως κάνει ASMR. Πως και δεν μου έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Δεν μου έχει πει ποτέ ότι κάνει ASMR.
χαλαρωτικό ASMR. Κάτσε να την ακούσω τώρα. Έχει πάρα πολύ καλή φωνή. Τσεκάρετε την Τζους Βίκη. Κάνει καλό ASMR σε αντίθεση με το δικό μου. Η δικιά μου φωνή έχει πολύ γκρέτς για να κάνω ASMR. Θα κάνω like. Επιτέλους την ανακάλυψα. Τζους Βίκη. Τσεκάρετε την Τζους Βίκη. Τσεκάρετε την Τζους Βίκη. Anyway, για να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλα πράγματα βλέπετε. Γύρας από το γιο... Τι? Γάρας από το γιορ. Γάρας από το γιορ. Τι σημαίνει γάρας από το γιορ? Καταραμένε, τώρα θέλω να μάθω. Ποιος έκανε σε μένα sub αμέσως μετά από ποιο κανάλι? Τον PewDiePie! How's it going, bro? Come here for the brave feast. Come here for the bro. Hey, hey, how's it going, bro? How's it going, bro? Βάλε το χέρι σου. Είμαι πολύ αγχωμένος με τη μετακόμιση. Και τώρα αυτό το βίντεο με βοηθάει να τσιλάρω λιγάκι. Και ο λόγος που δεν έχω βγάλει πολλά βίντεο είναι επειδή έτρεχα με τη μετακόμιση, με τις κούπες, έχουν πέσει διάφορα πραγματάκια. Οπότε, συγγνώμη που δεν βγαίνουν τόσο πολλά βίντεο πλέον. Αλλά με το που θα πάμε στο νέο σπίτι, υπόσχομαι ότι θα βαριέστε να με βλέπετε κάθε δεύτερη μέρα στο feed σας. Μου αρέσει να βλέπω τι βλέπετε. Αισθάνομαι λες και κοιτάω μέσα από μια κλειδαρότρυπα. Η Κλεοπάτρα Αλμαγιώτου, δεν είμαι σίγουρος από πού με βρήκε. Υποθέτω ότι ακολουθώντας την αλυσίδα από τον Χάρο βρήκε τον Αντρέα Τολναρά και από εκεί λογικά πρέπει να πέσε πάνω σε μένα. Αν και το προηγούμενο κανάλι λέγεται Κατσούο και δεν ξέρω τι να έχει ένα γιαπωνέζικο πράγμα. Μπροστά. Είμαι σίγουρος ότι πάτησα αυτό το βίντεο για να μάθεις ποιος είμαι, οπότε δεν θέλω να σου σπαταλήσω το χρόνο, ας μπούμε κατευθείαν στο πιστό. Λοιπόν, ονομάζομαι Γιώργος ή αλλιώς Κάτσου. Τι στο διάλογο διάβασα τις σκέψεις μου. Οπότε αυτός ο τύπος προσπαθεί να φτιάξει το δικό του μάγκα εδώ στην Ελλάδα. Κοίτα, ένα... Μαλάκα, οι Weebles έχουν επεκταθεί σε επικίνδυνο βαθμό πλέον. Αλλά δύο, αυτό ακούγεται πάρα πολύ γαμάτο και καλά κάνει το παιδί. Έχει την πλήρη υποστήριξη του θείου, παιδί μου. Go forth and conquer. Άμα θέλετε να τσικάρετε κάποιον μάγκα εδώ πέρα στην Ελλάδα, Κατσούο. Κάνει το δικό... Τι? Μαγκάκα. Πώς? Μαγκάκα. Πρώτα απ' όλα αυτά ακούγεται σαν βρισιά και δεν θέλω να μιλάς έτσι για δικούς μου συνδρομητές, ok? Άκουσε εκεί. The Nick Matt. Περιπέτεια στη Βακτηριανία. Περιπέτεια στη Βακτηριανία 2. Τι ακριβώς ανακάλυψα εδώ πέρα? Μισό λεπτάκι, τώρα έχω πορεία. Μη μιλάς τόσο δυνατά. Τα βακτηρίδια έχουν κέφι. Χορεύουν και τραγουδούν. Έλα, κάπου εδώ θα είναι κοντά και ο... Ποιος? Μα πού πας? Περίμενε με. Ανάτος! Ο Βρομίλιους Μολίνιους, ο αρχηγός! Αυτός είναι! Πρόσεχε! Έρχονται κι άλλα βακτήρια! Μη κουνιέσαι και μη μιλάς! Θα μας δουν! Μα εγώ... Τι συνέβη? Ενδιαφέρον, ξέρεις τι, μου αρέσει να βλέπω ότι κάποιοι από εσάς έχετε κάνει sub και ασχολείστε και μόνοι σας σε κάποια δικά σας project. Διότι αυτό σημαίνει ότι είσαστε αρκετά δημιουργικοί από μόνοι σας και παρόλα αυτά σας αρέσει να βλέπετε εμένα, που δεν πιστεύω ότι είμαι και τόσο. Απλά ανοίγω μια κάμερα και μου αρέσει να κάθομαι και να σπάω λίγη πλάκα, αλλά χαίρομαι που αρέσει σε εσάς, όπως και να έχει. Λοιπόν, ξέρεις τι, αυτό μου ακούγεται ενδιαφέρον. Πρόκειται για κάποια παράσταση για παιδιά, οπότε Nick Matt, γιατί δεν με προσκαλεί αυτό? Θα ήθελα πάρα πολύ να την παρακολουθήσω. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω, θα διαλέξω έναν τυχερό από εσάς για να κερδίσει ένα παιχνίδι στο Steam. Και... θα σας δώσω το επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, καλή σας συνέχεια, ευχηθείτε μου καλή τύχη με τη μετακόμιση και γεια σας. Η φάση είναι ανατίναξη. Εδώ δίνει ραντεβού όλο το ελληνικό community.
μας, Greek YouTubers Edition, από το Download Meme Club. Ό,τι πιο cringe έχει παιχτεί σε μία συλλογή. Smash, Greek YouTubers Edition. Έχετε πέσει θύμα χειραγώγησης. Έχετε δεχτεί ότι η πληροφορία σας πλασάρει. 11 βίντεο με τα αστέρια της ελληνικής σκηνής σε μεγάλα κέφια. Η συμπυκνωμένη φύση του ελληνικού YouTube. Ένα κλικ μακριά. Ελληνικές τάσεις του YouTube. Με την άγνωστη ποιότητα του Download Meme Club. Λες και είναι κάτι που δεν λες γενικώς, ας πούμε, ρε παιδί. Όταν έχεις νεύρα και... Smash, Greek YouTubers Edition. Πάνω στα νεύρα, αλλά whatever, θα μου πείτε τα βίντεο, δεν υπάρχει το πάνω στα νεύρα, γιατί μπορείτε να κάνεις έτσι κτλ. Αποκλειστικά στο link, κάτω από αυτό το βίντεο. Λοιπόν, έλα, τσίου.